Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Κυριακή σήμερα, 28 Μαρτίου, έχουμε καλεσμένη την έμπειρη Center for και προπονήτρια σε γυναικείο και ανδρικά τμήματα. Αγωνιζότανε στον Περσέα Σύρου, ομάδα που ανήκει στη ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών, και τώρα θα βοηθήσει την Ολυμπιάδα Ημιτού στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής Γυναικών. Φυσικά αναφερόμαστε στην Νανά Πλεξίδα. Νανά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Νανά, πρώτον, πώς είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εσύ που είσαι μαθημένη και ως ποδοσφαιρίστρια και ως προπονήτρια, να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο για την προπόνηση, πώς είναι για σένα? Αυτό που βιώνω, πολύ πρωτόγνωρο, το να μην πηγαίνουμε στο γήπεδο, γιατί εγώ έχω συνηθίσει καθημερινότητά μου να είναι μέσα στο γήπεδο, τόσο προπονητικά όσο και ποδοσφαιρικά. Οπότε είναι λίγο περίεργο και ασυνήθιστο. Δεν είναι άρεστο, η αλήθεια είναι. Και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε. Και εσύ είσαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ναι, διότι ζεις αποκλειστικά από τον αθλητισμό, έτσι? Ναι, είναι η δουλειά μου. Είμαι γυμνάστρια, προπονήτρια ποδοσφαίρου. Πέρα από το αθλητικό που ασχολούμαι σαν αθλήτρια ποδοσφαίρου, αλλά ναι, είναι αυτό. Με αυτό έχω επιλέξει να ασχολούμαι. Τώρα αγωνιζόσουν στον Περσέα Σύρου, ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής Γυναικών. Είμαι εδώ και σχεδόν 2 χρόνια στον Περσέα Σύρου. Μια εξαιρετική ομάδα νεοσύστατη, με ακαδημία από κάτω κοριτσιών μεγάλη, την οποία έχω την τύχη να ανήκω εδώ και 2 χρόνια. Αλλά λόγω της κατάστασης και επειδή είναι πολύ αβέβαιο το τι θα συμβεί με τη Β' και τη ΓΑΜΑ Εθνική, για αυτό το χρονικό διάστημα θα επιστρέψω στην πρώτη και παλιά μου και μοναδική ομάδα πριν τον Περσέα, την Ολυμπιάδα Ημιτού, όπου να τους ευχαριστήσω που θα με εντάξουν στο δυναμικό τους, ώστε να πάρω κι εγώ κάποια παιχνίδια, αλλά να βοηθήσω και αυτούς, μέχρι το καλοκαίρι. Εφόσον μέχρι τώρα αναμένεται μόνο η Α Εθνική Γυναικών να ξεκινήσει. Άρα, Νανά, ξεκίνησες ως ποδοσφαιρίστρια από την Ολυμπιάδα Ημιτού. Ναι, ναι, όλα μου τα χρόνια, εδώ και 6-7 χρόνια που αγωνίζομαι. Πώς αποφάσισες να παίζεις ποδόσφαιρο, από να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο? Ποδόσφαιρο στη γειτονιά, έχω προλάβει τις γειτονιές, έπαιζα με τα αγόρια, στο σχολείο συνέχεια. Και στη συνέχεια, όταν πήγα στη Γυμναστική Ακαδημία, ήταν και η κατεύθυνση που πήρα, είχα ειδικότητα ποδόσφαιρο. Πάντα ήμουν μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά ποτέ δεν υπήρχαν προφανώς κοριτσίστικες ομάδες, οπότε δεν μπόρεσα μικρή να πάω πουθενά. Οπότε κάποια μέρα μαθαίνω ότι ιδρύεται η Ολυμπιάδα Ημιτού, όπου μένω πολύ κοντά εκεί στον Ημιτό, και αποφασίζω να πάω επιτέλους να ενταχθώ σε μια ομάδα γυναικεία και να παίξω εκεί. Και ουσιαστικά από την αρχή της ομάδας, εκεί ξεκίνησα και σαν ποδοσφαιρίστρια και ήμουν και στην αρχή της ομάδας. Ο πρώτος σου προπονητής? Ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο Κωστής. Είναι συνάδελφος γυμναστής. Αυτός ήταν και η αιτία βασικά που ήρθε. Αυτός με είχε καλέσει να πάω στην Ολυμπιάδα. Και καλή του ώρα, να είναι καλά. Ένα πολύ αξιόλογο παιδί. Βέβαια δεν έμεινε πάρα πολύ, αλλά ήταν η προσφορά του πολύ ουσιαστική, τόσο στο να φέρει κορίτσια και στο να προωθήσει την Ολυμπιάδα Ημιτού. Και στη συνέχεια ήταν ο Χρήστος Χριστόπουλος, ο οποίος είχε για αρκετά χρόνια τα ενία τα προπονητικά στην ομάδα της Ολυμπιάδας. Ξεκίνησες ως center for? Ναι, σαν center for, και δεκάρι έπαιζα, αλλά επειδή δεν έχω πολλές ανάσες, κυρίως center for. Η πρώτη αντίδραση των γονιών σου όταν έμαθαν ότι η Νανά θα παίζει ποδόσφαιρο? Δεν σοκαρίστηκαν, γιατί με βλέπαν από μικρή ότι κυνηγούσα μια μπάλα. Έπαιζα και handball μικρή, οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο τους ξάχνησε. Σίγουρα το ότι θα ενταχθώ σε ομάδα ήταν πρωτόγνωρο για αυτούς, εννοείται με στηρίξανε, ήταν θετικοί σε αυτό. Παρόλο που δεν έχουν έρθει ποτέ να με δούνε, αλλά ήταν υποστηρικτικοί στην επιλογή μου. Και η πρώτη αντίδραση των φίλων σου, οι φίλοι σου, τι σου είπανε όταν έμαθαν ότι η Νανά θα παίζει ποδόσφαιρο?
Σε ομάδα. Σε ομάδα. Χαρήκανε και αυτοί πάρα πολύ, γιατί και αυτοί μου είχαν συνηθίσει να κυνηγάω συνέχεια την μπάλα, να βλέπουν πόσο πολύ το λαχταρούσα. Οπότε χαρήκανε που επιτέλους βρέθηκε ομάδα να πάω να παίξω, να με ηρεμήσουν και αυτοί να με τους ζαλίζω. Ωραία. Ποια ήταν η καλύτερη σου σεζόν, Νανά, από την όλη σου την πορεία μέχρι την περσινή? Ναι, είναι... Η πιο παραγωγική σου σεζόν? Δεν ξέρω, παραγωγική. Σίγουρα τα πρώτα χρόνια της Ολυμπιάδας που ήμουν και νεότερη, είχα περισσότερη όρεξη. Εκεί είχα διανύσει τα καλύτερά μου ποδοσφαιρικά χρόνια, είχα πετύχει τα περισσότερα μου γκολ. Δεν έχω να ξεχωρίσω τώρα, πρέπει να κάνω τεράστια αναδρομή πίσω. Αλλά νιώθω και πολύ χαρούμενη και με τον Περσέα Σύρου. Παρόλο που ήταν μικρό το διάστημα που πρόλαβα να αγωνιστώ εκεί πέρα, είχα πολύ δυνατές και έντονες στιγμές και με αυτόν. Ας πούμε, στην πρώτη αγωνιστική που φόρεσε τη φανέλα τους και παίξαμε, είχα τη χαρά να βάλω 4 γκολ. Αλλά δεν θεωρώ αυτή τη. Όλες οι φορές για μένα ήταν όμορφες. Δεν έχω να ξεχωρίσω κάτι. Υπάρχει ένα-δύο παιχνίδια που τα έχεις ξεχωρίσει, ακόμα τώρα τα θυμάσαι? Με την Ολυμπιάδα έχω να θυμάμαι σίγουρα τον μπαράζ που είχαμε με την Αγία Παρασκευή, όπου ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Θυμάμαι να έχω χάσει πολλές ευκαιρίες για γκολ και να έχω υπάρξει μοιραία παίκτρια και να χάνουμε πραγματικά για λίγο την άνοδο. Έχω να θυμάμαι σίγουρα τις ανόδους από τη Γάμα στη Β' και από τη Β' στην Α' Εθνική, γιατί όπως σας είπα ήμουν από την αρχή της ομάδας. Και με τον Περσέα, πραγματικά ο κάθε αγώνας ήταν φοβερός. Πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω, είναι ένας και ένας όλοι. Ένα, δύο, τρία γκολ, τα καλύτερα σου γκολ, που και αυτά ακόμα τώρα τα θυμάσαι. Λοιπόν, έχω το παράδοξο ότι μπορώ να χάσω το πιο προφανές γκολ και να πετύχω αυτό που δεν περιμένεις. Και έχω και το κακό να σουτάρω με το μύτο. Οπότε έχω βάλει αρκετά γκολ, ας πούμε, ψιλοκρεμαστά. Αλλά έχω χάσει και πάρα πολλά γκολ τα οποία έκαναν τις συμπαίκτριές μου να τρεβάνε τα μαλλιά τους. Οπότε, ναι, τα πιο θεαματικά γκολ θα ξεχωρίσω που έχω πετύχει. Πάλι και με την Ολυμπιάδα και με τον Περσέα έχω βάλει τέτοια. Τα μετράς, Νανά? Εντάξει, δεν τα μετράω και δεν είναι και πια. Εντάξει, δυστυχώς εμείς δεν έχουμε στο ποδόσφαιρο γυναικών τόσους αγώνες, αλλά δεν έχω πάρα πολύ, είμαι χορτάκι όταν γκολ. Είσαι σε πλεονεκτική θέση, σουτάρεις και η μπάλα πάει out. Είναι κλασική ευκαιρία. Πώς αντιδράς? Περισσότερο σκέφτομαι την αντίδραση των συμπαικτριών μου, θα λένε πάλι το παλτό, δεν το έβαλε. Μετά προσπαθώ να μην με πάρει από κάτω και κοιτάζω την επόμενη φάση. Σουτάρεις και αποκρούει η τερματοφύλακας. Επιμένω να τη στυμπάρω, να τη τζατζάρω, να το διεκδικήσω όσο πάει. Η μπάλα πάει στο δοκάρι. Τι κάνω? Επιμένω πάλι να έρθει, παλέψω να πάρω το rebound, να τη βάλω στα δίχτυα. Είσαι τέτα τέτ με την τερματοφύλακα, δεν παίρνεις την μπάσα από τη συμπαίκτριά σου, την παίρνει μια άλλη συμπαίκτρια και χάνεται η ευκαιρία. Ψύχρεμη, όχι. Δεν είμαι από τις παίκτες που δεν διαμαρτύρομαι. Προσπαθώ να φέρομαι όπως θα ήθελα να μου φέρονται σαν συμπαίκτρια. Οπότε για να το επέλεξε εκείνη την ώρα. Σίγουρα μπορεί να της πω δεν με είδες, γιατί δεν έδωσε εκεί, αλλά μέχρι εκεί τελειώνει στο επόμενο λεπτό. Έχεις πετύχει hat-trick σε αγώνα? Έχω πετύχει και μάλιστα να έχω μπει και αλλαγή. Hat-trick, ναι, ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Ήταν μάλιστα ένας αγώνας που σαν τιμωρία το είχα υποστεί από τον προπονητή. Δεν είχα εμφανιστεί σε αρκετές προπονήσεις και ξεκίνησα από τον ήμουν στον πάγκο. Στην πορεία με βάζει αλλαγή. Ποιος ήταν ο προπονητής? Ο Χριστόπουλος ήταν αυτός. Ομολογουμένως ήμουν στεναχωρημένη και πικραμένη. Όχι ότι δεν το άξιζα, εννοείται ήταν δίκαιο να κάτσω στον πάγκο. Αλλά είχα πεισμώσει τόσο πολύ που στη συνέχεια μπαίνω αλλαγή και πετυχαίνω 3 γκολ. Και τι σου είπε μετά ο coach? Εντάξει, να πεις, χαίρετη, ήταν λίγο άβολο. Και εγώ είχα χαρεί πάρα πολύ γιατί του απέδειξα ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Ωραία. Να μου πεις έτσι και για τον Περσέα Σύρου. Ποιος είναι ο προπονητής στην ομάδα? Ο Περσέα Σύρου είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα, νέα, με πολύ όρεξη και από τους ανθρώπους που αποτελείται να το πλαισιώνουν. Είμαι πολύ χαρούμενη που ανήκω εκεί. Πώς και επέλεξες, με συγχωρείς, αυτή την ομάδα να συνεχίσεις την... Ποια είναι η ιστορία? Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία έχει επιλέξει να προβάλλει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο γυναικών.
και την ομάδα εννοείται, και την έβλεπα πάρα πολύ στο Facebook. Και έλεγα: ποια είναι αυτή η ομάδα, το έχει τέτοια διαφήμιση, συγχαρητήρια. Έβλεπα τρομερή οργάνωση, την καμάρωνα και με ευχάριστο τρόπο τη ζήλευα. Και τυχαίνει να θέλω να αλλάξω ομάδα πριν 1,5 χρόνο. Και ο Χριστόπουλος είχε επαφή με τον τωρινό μου προπονητή στον Περσέα Σύρου, τον Θοδωρή Καραγιάννη, μας φέρνει σε επαφή και έτσι για καλή μου τύχη βρέθηκα να ανήκω στον Περσέα Σύρου. Είναι ομάδα που είναι στην Γάμα Εθνική Γυναικών. Είναι στη Γάμα Εθνική, είναι η δεύτερη χρονιά. Δεν προλάβαμε να αγωνιστούμε. Είχαμε ένα μπαράζ που εκκρεμούσε με τους Τράχονες, αλλά επειδή σταμάτησε λόγω κορονοϊού, το πρωτάθλημα ανέβηκε η ομάδα των Τραχών, γιατί προηγούνταν μέχρι εκείνη τη στιγμή κατά ένα βαθμό. Αλλά είχαμε πολύ σοβαρές πιθανότητες να ανέβουμε στη Β', δεν συνέβη. Αλλά είμαι σίγουρη ότι όταν ξαναρχίσει να επανεκκινηθεί το πρωτάθλημα της Γάμα, ότι ο Περσέας θα είναι αυτός που θα ανέβει στη Β' Εθνική. Ο μέσος όρος ηλικίας των κοριτσιών του ρόστερ στον Περσέα. Είχε και νεαρά κορίτσια και είχε και αρκετά κορίτσια έμπειρα από 25 έως και 30 ετών, τα οποία έχουν επιλέξει να αγωνίζονται στον Περσέα για να βοηθήσουν την ομάδα με την εμπειρία τους και να δώσουν κίνητρο στις μικρότερες να πλαισιώσουν αυτό το εγχείρημα των ανθρώπων εκεί στη Σύρο. Η αρχηγός της ομάδας. Είναι η Χριστίνα Κολοκάθη, είναι παλιά μου γνώριμη, ήμασταν μαζί και στην Ολυμπιάδα Μητού, όπου ήταν και εκεί αρχηγός η Χριστίνα και πορευόμαστε μαζί και στο Περσέα. Οι έμπειρες παίκτριες εκτός από εσάς, Νανά. Είναι η Χριστίνα, είναι η Εύη Καρέτσου, είναι η Μαριάννα Μπούμπα. Τώρα φοβάμαι να δικήσω και καμία. Είναι η Έλληνα Δημήτριοπούλου, αν λέω καλά το επώνυμο, είναι η τερματοφύλακας. Είναι η Αλεξάνδρα. Τώρα φοβάμαι να ξεχάσω καμία. Είναι αρκετές, είναι αρκετές. Και ήμασταν με τις περισσότερες από αυτές όλες οι παίκτριες στην Ολυμπιάδα Εμιτού. Δηλαδή, κάναμε απόβαση στη Σύρο. Ο Εμιτός πήγε στη Σύρο, δηλαδή. Κάπως έτσι. Ήταν. Τερματοφύλακας κάτω από τον Γκαλπόστ. Είναι η Έλληνα Δημητροπούλου αυτή τη στιγμή στον Περσέα. Πολύ καλό κορίτσι, αξιόλογο, με φοβερές δυνατότητες και την εντάξαμε φέτος στο δυναμικό του Περσέα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δίνει μια ασφάλεια. Αυτή που σου έδινε τις πάσες στον Περσέα. Στον Περσέα ήταν. Όλες, δεν έχω παρόν. Δεν θέλω τώρα να πω κάποια. Όλα τα κορίτσια έχουμε άριστη συνέπεια. Το αμυντικό χαφ. Όλες. Για να πω. Έχω όλες. Η φίλη μου, η Εύη Καρέτσου, η Χριστίνα, όλες. Τα φάουλ, ποιος τα εκτελεί. Τα φάουλ. Έχουμε ένα πάρα πολύ αξιόλογο και ένα κορίτσι που θα πρωταγωνιστήσει σίγουρα στο ποδόσφαιρο γυναικών, η Αγγελική Γκούφα. Το κορίτσι αυτό μένει στην Άξο και αγωνίζεται στη Σύρο. Είναι νομίζω 15 χρονών, μπορεί και να είναι και λιγότερο. Και αυτή ήταν η εκτελεστή των φάουλ. Ήταν το κορίτσι κλειδί, το πολύ μηχάνημα, το βάζουμε παντού. Το πέναλτι. Η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα που ήμασταν πάλι μαζί στην Ολυμπιάδα, πολύ δυνατό σουτ, πολύ έμπειρη παίκτρια, η οποία όταν έχει κέφια πραγματικά είναι φοβερή. Και έχουμε πολύ καλή συνεργασία και μέσα στο γήπεδο. Τα κόρνερ. Πάλι η Αλεξάνδρα, η Χριστίνα Κολοκάθη, πάλι η Αγγελική Γκούφα, είναι τα δυνατά πόδια. Τα δυνατά. Η σέντρα από τα δεξιά. Το ίδιο. Από τα αριστερά η σέντρα. Το ίδιο. Σας λέω είναι πολύ εργαλεία. Ωραία, στην άμυνα. Ποια είναι η βράχος στην άμυνα. Στην άμυνα. Η Εύη Καρέτσου είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι μαθημένο στο να μην σταματάει να πάρει την μπάλα. Οπότε δίνει μια ασφάλεια πίσω στην άμυνα του Περσέα. Ωραία. Ποιες κοπέλες είναι τα αστέρια στον Περσέα Σύρου. Τα Περσέα Σύρου είναι από μόνο τον αστέρι. Όλες νομίζω είναι αστέρια, κάθε μία για το δικό της λόγο. Δεν στοχεύει στο να πρωταγωνιστεί κάποια παίκτρια, αλλά η ομάδα. Και ο στόχος αυτής της ομάδας κατά βάση είναι εμείς λειτουργούμε σαν βιτρίνα του Περσέα, ώστε να τρέχει από πίσω η Ακαδημία Κοριτσιών, η οποία αποτελείται από 50 με 60 κορίτσια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε κυρίως λειτουργούμε ως κίνητρο για τις μικρές. Δεν προβάλλουμε τα αστέρια μας. Εμείς, όπως σας είπα, είμαστε κορίτσια που έχουμε επιλέξει πλέον να μην έχουμε σαν προτεραιότητα το ποδόσφαιρο, αλλά να είμαστε κοντά σε αυτό, βάζοντας την εμπειρία μας και τα χρόνια που έχουμε συμμετάσχει σε αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει τόπος στα νιάτα και αυτός είναι ο στόχος και της ομάδας και ο δικός μας. Αλλήμωνο, αλλιώς δεν.
Τα ονόματα ποιες είναι, Νάνα? Οι φίρμες. Οι φίρμες, εκεί επιμένετε. Αυτές που ανέφερα όλες, η Χριστίνα, η Αλεξάνδρα, η Εύη, η Μαριάννα. Φοβάμαι τώρα να μην ξεχάσω καμία, γι' αυτό δεν τις αναφέρω. Και δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει φίρμα. Είμαστε όλες το ίδιο. Φοράμε τη φανέλα μας, μπαίνουμε μέσα και αντιμετωπιζόμαστε το ίδιο. Είναι αυτή η νοοτροπία. Γηπεδικές εγκαταστάσεις στη Σύρο. Εξαιρετικές. Mm. Έχουμε καινούριο γήπεδο. Έχουμε μια ομάδα και μια πρόεδρο η οποία φροντίζει από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Πραγματικά, όταν μπήκα την πρώτη φορά στα ποδητήρια στη Σύρο, θυμάμαι ένα καλάθι γεμάτο γλυκίσματα, σάντουιτς, μπανάνες, χυμούς, νερά, τις φανέλες σιδερωμένες, πλυμμένες, καθαρές, κρεμασμένες, λες και έμπαινα σε επαγγελματικό. Σε επαγγελματική ομάδα. Είναι, πραγματικά θα τη ζήλευαν πολλές ομάδες, τόσο τις γηπεδικές εγκαταστάσεις όσο και την οργάνωση που έχει ο Περσέας. Πραγματικά καμαρώνω και χαίρομαι γι' αυτό. Πρόεδρος του Περσέα είναι γυναίκα? Βεβαίως, είναι η κυρία Κωνσταντίνα. Mm-hmm. Είναι η σύζυγος κιόλας του κυρίου Θοδωρή. Είναι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι που όχι μόνο έχουν τον Περσέα σαν οικογένεια, είναι και η ίδια οικογένεια και μας το βγάζουν αυτό. Πραγματικά τους βλέπω και τους λέω μακάρι και εγώ έτσι κάποια στιγμή να βρω τον άνθρωπό μου και να είμαι σαν εσάς. Έχουν τρία φοβερά παιδιά και εκπνέουν ένα πολύ οικογενειακό κλίμα και έχουν όρεξη για αυτό που κάνουν. Και είναι συνειδητοί στην επιλογή του να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο γυναικών και να το στηρίξουν. Και πραγματικά χαίρομαι που είμαι. Το ξαναλέω συνέχεια που είμαι σε αυτούς εκεί πέρα και είμαι ένα λιθαράκι στην προσπάθειά τους. Φέτος ξεκινήσατε την προετοιμασία. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Παίξατε και κάποια φιλικά. Βεβαίως, mm-hmm. με τον αγαπημένο Φωστήρα που είμαι προπονήτρια και έχω βοηθήσει πολύ στο να στηθεί η γυναικεία του ομάδα. Πόσο είχε έρθει το φιλικό? Είχε έρθει 3-1. Κερδίσατε. Κερδίσαμε, ναι. Στεναχώρησε στον κύριο Ηλία Σαλευρή. Το στεναχώρησα γιατί είχα βάλει και τα δύο γκολ, οπότε. Έβαλες και δύο. Έβαλα δύο γκολ. Αλλά επειδή ήταν οικογενειακό το κλίμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Πολύ ωραίο το κλίμα γιατί έπαιζα με την ομάδα που είμαι χαρούμενη που ανήκω και με την ομάδα που εργάζομαι και είμαι χαρούμενη να βοηθάω. Ήταν εξαιρετικό το κλίμα. Ήταν το τελευταίο φιλικό που κάναμε με τον Περσέα. Ποιον στόχο είχατε θέσει, Νανά? Την άνοδο, ξεκάθαρα. Είχε απομείνει από πέρυσι που μας το στέρισε ο κορονοϊός. Γιατί πραγματικά, αν γινόταν αυτός ο αγώνας, είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα τα καταφέρνουμε να ανέβουμε. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος της ανόδου. Διότι, όπως μου ανέφερες, είστε αρκετές παίκτριες που έχετε εμπειρία από το χώρο, συν κάποια νεαρά κορίτσια. Πολύ ταλαντούχα που θα προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να πρωταγωνιστήσουμε και να πάμε στην τεχνική, γιατί αυτό αξίζει ο Περσέας. Και τέτοιες ομάδες πρέπει να υπάρχουν όλο και πιο ψηλά. Ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, την Ολυμπιάδα Ημιτού, από την οποία ξεκίνησες? Ομολογουμένως είναι η ομάδα που ξεκίνησα, τόσο τα ποδοσφαιρικά μου βήματα, όσο και τα προπονητικά μου, οπότε έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Αλλά δεν θα διστάσω να πω ότι πλέον και ο Περσέας έχει τεράστιο κομμάτι στην καρδιά μου. Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ και έχω νιώσει όπως ένιωθα τον πρώτο καιρό τότε στην Ολυμπιάδα. Έχω την ίδια λαχτάρα να πάω να προπονηθώ, να κάνω αγώνα. Νιώθω το ίδιο φιλικό κλίμα όπως ήταν τότε τον πρώτο καιρό στην Ολυμπιάδα. Που πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Το λέω συνέχεια. Μιλώντας με τις συμπαίκτριές σου στον Περσέα, Σύρου, τι σου λένε τα κορίτσια, θέλουν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις? Ανυπομονούν, είναι όλες διψασμένες τόσο για την προπόνηση όσο και για το να μπούμε, να αγωνιστούμε και να τελειώσουμε αυτό που αφήσαμε όπως σας είπα πέρυσι. Δηλαδή, πραγματικά, όχι μόνο κλείσαμε και με αυτό το μαράζι το ότι δεν καταφέραμε να παίξουμε αυτόν τον αγώνα να πάμε με την ομάδα στη Β' Εθνική. Γιατί ειλικρινά το άξιζε. Βεβαίως και η ομάδα των Τραχών ήταν εξίσου πολύ αξιόλογη, αλλά νομίζω ότι μπορούσαμε να το είχαμε καταφέρει. Οπότε η λαχτάρα για να επιστρέψουμε τα κορίτσια είναι μεγάλη. Να αγωνιστούμε και να. Ωραία, πάμε να αναφερθούμε τώρα εκτός από, είπαμε, έμπειρη center for, κανόνι. Ναι, είσαι και προπονήτρια. Ναι, είναι το επάγγελμά μου αυτό. Προπονείς νεαρά αγόρια και νεαρά κορίτσια σε ακαδημίες. Ακριβώς. Πρώτον, ποιες είναι οι διαφορές προπονώντας αγόρια και κορίτσια? Δεν υπάρχει διαφορά. Αντιμετωπίζεις το παιδί, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, με τον ίδιο τρόπο. Στόχος σου είναι να το εκπαιδεύσεις, να του μάθεις το ποδόσφαιρο, να το κερδίσεις, να είσαι μεταδοτικός, φιλικός και να καταφέρεις να πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό. Οπότε είναι το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχει διαφορά. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Αγαπώ να τα κάνω και τα δύο.
Ωραία. Είσαι προπονήτρια στο Φωστήρα και σε Ρεανής, ναι. Σε τμήμα Ακαδημίας Αγοριών και τμήμα Ακαδημίας Κοριτσιών. Ναι. Έχω... Πες μου πρώτον για το Φωστήρα και Σαριανής. Είναι μια ομάδα που με έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ, τόσο προπονητικά, όσο και σε δικές μου άλλες επαγγελματικές ενέργειες. Ο κύριος Ηλίας Αλευρής. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με έναν τέτοιον άνθρωπο σαν τον κύριο Ηλία, ο οποίος είναι πραγματικά θα τρέξει για το παραμικρό, χωρίς να έχει κάποιο κέρδος. Και είμαι χαρούμενη που ανήκω στο δυναμικό τους. Είμαι εδώ και 2,5 χρόνια στο Φωστήρα. Ξεκίνησα... Ποιο τμήμα έχεις, ηλικιακά? Είχα ξεκινήσει να έχω τις Ακαδημίες των Κοριτσιών και στη συνέχεια ανέλαβα και αγοράκια. Έχω ένα τμήμα προ junior στα αγοράκια και έχω όλα τα κοριτσάκια της ομάδας. Κάτω από το γυναικείο, οποιαδήποτε τμήματα είναι υπό την επίβλεψή μου. Πάμε τώρα και στη Δόξα Βύρωνος, όπου σε ανακοίνωσε φέτος ότι ως νέο μέλος στην Ακαδημία της Δόξα Βύρωνος. Πες μου και για αυτή σου τη συνεργασία. Φέτος έχω τη χαρά επίσης να ανήκω στο δυναμικό μιας ιστορικής ομάδας. Είχα τη χαρά να συνεργαστούμε αναλαμβάνοντας τη μικρότερη ηλικία αγοριών. Έχω τα μικρά αγοράκια, τα χαριτωμένα αυτά. Προλάβαμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις, πολλά παιδάκια, πολύ χαρά. Πολύ χαρούμενη και για αυτή τη συνεργασία, γιατί οι άνθρωποι με έχουν στηρίξει και μου έχουν αφήσει το ελεύθερο να ενεργώ και είμαι πολύ χαρούμενη που ανήκω στο προπονητικό team. Πάμε και στην Ολυμπιάδα Ημιτού, στον αθλητικό όμιλο Τραχώνων. Στους Τράχωνες, στον Άλυμο. Εκεί επίσης ανήκω 2 χρόνια στο προπονητικό team, όπου και εκεί έχω 2 τμήματα αγοριών. Πάλι έχω αναλάβει ένα τμήμα των αγοριών προ junior και ένα τμήμα κλασικά μικρών αγοριών. Είμαι η μαμά των περισσότερων παιδιών στις ομάδες. Είναι αυτό το τμήμα που συνήθως σίγουρα θα αναλάβω. Οι γονείς των αγοριών, όταν βλέπουν ότι μια νεαρή κοπέλα είναι προπονήτρια των αγοριών, πώς αντιδρούνε, πώς... Ομολογουμένως στην αρχή το κοιτάνε λίγο, είναι λίγο σαστισμένοι. Πλέον όμως το έχουν ξεπεράσει, με έχουν συνηθίσει, με έχουν μάθει. Πολλοί γονείς χαίρονται και ιδιαίτερα, κυρίως οι μαμάδες, γιατί βλέποντας μια γυναίκα, βλέπω στο πρόσωπό τους και μια μαμά. Γιατί πραγματικά μέσα στο γήπεδο, πέρα προπονήτρια, είμαι σε αυτές τις ηλικίες και σαν μαμά των αγοριών εκεί πέρα. Οπότε κάθε προκατάληψη νομίζω έχω καταφέρει να την εξαλείψω, τόσο με τη δουλειά μου όσο και με το ότι σιγά σιγά ο χώρος όλο και περισσότερο εντάσσει γυναίκες προπονήτριες. Ακούνε τα μικρά τα... Ναι, ακούνε. Είμαι... Τι σου λένε συνήθως, τι... Κυρία προπονήτρια, κυρία coach, αυτό, κυρία το ένα, κυρία το άλλο. Ή καμιά φορά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το μανικό από το πληθυντικό. Να, μου δένει τα κορδόνια, κυρία τσίσα, κυρία το ένα, κυρία το άλλο. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία, γιατί έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τα παιδιά που αγαπώ και ταυτόχρονα να τους μαθαίνω αυτό που αγαπώ. Οπότε πηγαίνω στη δουλειά σαν να πηγαίνω να παίξω. Είναι πολύ ωραίο το σημείο. Και τα μικρά, τα κορίτσια. Το ίδιο και αυτά και τα κορίτσια, επειδή δεν έχουν μάθει τόσο όσο τα αγόρια από μικρά να παίζουν, μ' ακούν ακόμα πιο προσιλωμένα. Τα κορίτσια είναι πιο συγκεντρωμένα, είναι πιο... ό,τι τους πεις θα το ακολουθήσουν πιο γρήγορα, ενώ λίγο τα αγόρια είναι πιο ατίθασα. Αλλά πάντα κοιτάω να βρω το σημείο επικοινωνίας και να πάρω από αυτά αυτό που θέλω. Μπορείς να διακρίνεις από τόσο μικρή ηλικία αν κάποιο αγόρι, κάποιο κορίτσι έχει το ταλέντο? Σίγουρα μπορώ να δω σε κάποια παιδιά ότι θα πρωταγωνιστήσουν ή θα κάνουν κάποια πορεία, αλλά είναι πολύ μικρή και η ηλικία για να πεις κάτι. Αλλά κάποια παιδάκια ταλαντούχα ξεχωρίζουν και βλέπεις ότι θα προχωρήσουν. Αλλά δεν είναι ο στόχος αυτό στο κομμάτι που αναλαμβάνω εγώ. Είναι η διασκέδαση, η εκμάθηση στα πρώτα μήματα που σου έρω. Όταν ανοίξουν όλοι οι χώροι, πώς θα προλαβαίνεις όλα? Η αλήθεια είναι ότι τρέχω σαν το Δέγκο. Έχω ένα μηχανάκι πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, δόθε, πέρα και πηγαίνω. Αλλά όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Οπότε τα καταφέρνω, θέλω να πιστεύω καλά και να φέρνω εις πέρας ό,τι αναλαμβάνω. Τα έχω προγραμματίσει όλα ώστε να βγαίνουν. Η Νανά Πλεξίδα θα προέτρεπε μικρά κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο, να έρθουν στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών? Ξεκάθαρα. Υπάρχει λόγος να μην το κάνω αυτό, αθλητισμός, ζωή.
αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, εννοείται και να το επιλέξει, να έχει να κάνει με το φύλλο. Είναι ένα άθλημα. Εδώ αυτή την οτροπία στην Ελλάδα την έχουμε. Προφανώς και θα προτρέψω οποιοδήποτε παιδί να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και ειδικά με το ποδόσφαιρο που εγώ αγαπώ. Φέτος λειτουργήσαν οι ακαδημίες. Ναι, πήγαμε μέχρι το Νοέμβριο. Με πολλή όρεξη. Πάλι είχαν... Οι γονείς φοβήθηκαν ή είχαν φέρει τα παιδιά? Όχι, επειδή τα παιδάκια είχαν κουραστεί, τους είχε λείψει, υπήρχε δίψα και όρεξη. Οπότε ήρθαν σοριδών στις ακαδημίες. Εννοείται υπήρχε έτσι ένας φόβος, αλλά επειδή υπήρχε και η αντίστοιχη φροντίδα και ασφάλεια, κύλησαν όλα ομαλά. Οπότε μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε διαφορά, πέρα από τα πρωτόγνωρα κομμάτια, το ότι τα αντισηπτικά, τις μάσκες, το να απολυμμένουμε τις μπάλες, κατά τα άλλα κύλησε κανονικά. Πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες. Χθες, ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκω το λόγο, εφόσον όλα τα παιδάκια πηγαίνουν στους παιδικές χαρές, μαζεύονται μεταξύ τους, για ποιο λόγο να μην πάνε στο γήπεδο να αθληθούν με οργάνωση, με την κατάλληλη προφύλαξη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μένουν οι ακαδημίες κλειστές. Είναι πλήγμα πραγματικά για τον αθλητισμό και για τα παιδιά. Φέτος βγήκε μια απόφαση για έναρξη των προπονήσεων στην Α' Εθνική Γυναικών, ναι. Μια δεύτερη απόφαση για παύση των προπονήσεων και μια τρίτη απόφαση για επανέναρξη των προπονήσεων. Ναι, είναι λίγο τραγελαφικά όλα αυτά. Αυτό το άλλο μια φορά δείχνει πόσο δεν ασχολούνται τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο γυναικών. Δεν ασχολιόντουσαν τόσο καιρό. Μας αντιμετωπίσαμε ως κάτι ξεχωριστό, ενώ παράλληλα των αντρών είχε ξεκινήσει η ποδοσφαιρική δράση. Πλέον έχουν ευελπιστό αποφασίσει να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο Α' Εθνικής Γυναικών. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξα μέχρι το καλοκαίρι να ενταχθώ στο δυναμικό της Ολυμπιάδας για να μην είμαι άπραγη. Και ελπίζω και αισιοδοξώ να δρομολογηθούν και τα επόμενα πρωταθλήματα της Β' και της Γ' Εθνικής. Ποιος θα είναι ο στόχος της Ολυμπιάδας Σιμητού? Η Ολυμπιάδα έχει τη χαρά φέτος να ανέβει στην Α' Εθνική. Θεωρώ να κάνει μια καλή πορεία, να πρωταγωνιστήσουν πολλά τα μικρά κορίτσια που έχουν και να παραμείνουν προφανώς στην κατηγορία. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος της Ολυμπιάδας. Γίνεται μια πολύ αξιόλογη δουλειά και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Είναι και μια ομάδα που την ξέρεις και σε ξέρουν, έτσι. Γνωριζόμαστε τόσο ποδοσφαιρικά όσο και προπονητικά, γιατί είχα για πολλά χρόνια τόσο κορίτσια τόσο και αγόρια που προπονούσα. Προπονητής είναι ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Βεβαίως. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος είναι ο coach της Ολυμπιάδας αυτή τη στιγμή και είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει την ομάδα αν και εφόσον ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχει υποθεί για 4 Απριλίου, για την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη Κυριακή, καλώς ερχόντων των πραγμάτων. Μετά την Α' Εθνική Γυναικών, Νανά, πρέπει να πάρει σειρά και η Β' Εθνική Γυναικών και η Γ' Εθνική Γυναικών να ξεκινήσουν προπονήσεις. Προπονήσεις πρώτα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και εγώ δεν κρύβω το φόβο μου όταν μπήκα στο γήπεδο να κάνω προπόνηση μην τραυματιστώ. Οπότε θα είναι επικίνδυνο να μην υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο να προπονηθούν και οι ομάδες της Β' και της Γ' και στη συνέχεια εννοείται να γίνει η έναρξη των πρωταθλημάτων. Και όσο πιο γρήγορα το αποφασίσουν, τόσο πιο γρήγορα θα επιστρέψουν. Πάντως και για την Α' Εθνική Γυναικών δεν ήταν επαρκές στο χρονικό διάστημα. Καθόλου. Μην γελιόμαστε τώρα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται γρήγορα και απλά για να γίνει. Για να τα λέμε πώς έχουν τα πράγματα. Απ' την άλλη, δεν γίνεται κι αλλιώς. Από τότε που ανακοινώθηκε η έναρξη προπονήσεων, η Ολυμπιάδα και από ό,τι γνωρίζω και άλλες ομάδες έχουν μπει σε καθημερινή προπονητική διαδικασία και παλεύουν να ανακτήσουν το χαμένο διάστημα. Το οποίο βέβαια τόσο καιρό δεν έχει ξανασυμβεί να υπάρχει εποχή, αλλά. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια? Σήμερα είναι Κυριακή 28 Μαρτίου. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν θα πω ψέματα. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό που θα γίνει. Αλλά φαντάζομαι θα είμαστε προσεκτικές τόσο εμείς όσο και οι προπονητές που θα δίνουν τις οδηγίες. Προπάντων, υγεία, λίγο. Ωραία. Με την εμπειρία που έχεις όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο γυναικών, πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών? Στην Ελλάδα, Ναι. Βελτιωθεί η εικόνα του? Πώς είναι? Κάνει βηματάκια μικρά. Σίγουρα από τότε που εγώ ξεκίνησα ή από τότε που ήμουν μικρούλα έχει
προβληθεί, έχει αποκτήσει περισσότερη διαφήμιση, αλλά και πάλι είναι τόσο πίσω σε σχέση με άλλες χώρες που είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει στήριξη τόσο από την πολιτεία, τόσο από ανθρώπους, παρά μόνο από ρομαντικούς ανθρώπους ή ανθρώπους που είναι τα παιδιά τους μέσα στις ακαδημίες κοριτσιών και στηρίζουν. Θέλει πολλά χρόνια δυστυχώς ακόμα για να δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα όπως. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν? Από το πιο απλό ως το πιο μεγάλο. Δεν υπάρχει ένδυση, δεν υπάρχουν αποδυτήρια, δεν υπάρχουν ώρες. Πάντα πηγαίνουμε στις ώρες που περισσεύουν από τις προπονήσεις των αντρών. Τι να πω, δεν υπάρχει, δεν παίρνουμε τα έξοδά μας μετακίνηση, δεν μιλάω για αμοιβές. Δηλαδή είμαστε σαν παιδιά ενός κατώτερου θεού εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο γυναικών. Ξεκάθαρα η αγάπη μας είναι το κίνητρο και η όρεξή μας να ασχολιόμαστε με αυτό. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να πω ότι τα βήματα είναι μεγάλα. Δεν υπάρχει και η ανάλογη προβολή, Νανά, έτσι. Καθόλου προβολή δεν υπάρχει. Κάθε χρόνο γίνονται προσπάθειες, δεν είναι ότι δεν γίνονται, αλλά δεν υπάρχει προβολή. Και όσο αυτό συμβαίνει, τόσο θα μένει στο απόϊχο. Όταν επιτρεπόταν η είσοδος των φιλάθλων στα γήπεδα, ερχόντουσαν φιλάθλοι να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο γυναικών, αγώνες που Χρόνο το χρόνο υπήρχε μια άνοδος όσον αφορά το φιλάθλο κοινό, αλλά κατά βάση, να μην γελιόμαστε, ήταν φίλοι, ήταν συγγενείς, ήταν όπως προανέφερα ρομαντικοί άνθρωποι που επιλέγουν να στηρίξουν το ποδόσφαιρο γυναικών. Δεν έρχεται ο κόσμος όπως πάει να δει πρωταθλήματα αντρών. Αλλά άμα δεν γνωρίζουν, άμα δεν έχουν δει, εδώ σε αντιμετωπίζουν, τους λες ότι παίζεις ποδόσφαιρο γυναικών και σε κοιτάνε σαν εξωγήινο. Οπότε πόσο μάλλον να έρθουν να δουν έναν αγώνα έτσι. Ναι. Τι λένε οι φιλάθλοι όταν έρχονται στα γήπεδα που παρακολουθούν εσάς και σένα να πετυχαίνεις γκολ, να σκοράρεις? Όχι, είναι πολύ υποστηρικτική. Φυσικά υπάρχουν και και οι αρνητικοί φιλάθλοι και οι θετικοί φιλάθλοι, αλλά κατά βάση στηρίζουν και μας επαινούν και μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα που ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Φιλίες από το χώρο του ποδοσφαίρου έχεις κάνει? Βέβαια, δεν έχω παράπονο. Το ποδόσφαιρο με έχει χορτάσει με πολλά κόρτσια που έχω τη χαρά να έχω φίλες μέχρι και τώρα, από τότε που ξεκίνησα, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και από ό,τι ξέρω, μία από τις φίλες σου είναι και η αρχηγός του Φωστήρα Κεσαριανής, η Ντίνα Κορομπίλια. Ναι, είναι και η Ντίνα, ένα παιδί που γνώρισα μέσα από το ποδόσφαιρο και έχω τη χαρά να είμαστε φίλες και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Είναι καλή παίκτρια? Είναι καλή παίκτρια, είναι πολύ καλή παίκτρια, με σπουδαία τεχνική, και ο Φωστήρας πραγματικά είναι τυχερός που την έχει στην ομάδα του. Εσύ έχεις κάποια αγούρια που τα κάνεις πριν την έναρξη? Όχι, δεν έχω κάποια αγούρια, δεν έχω, δεν μπορώ να πω ότι να θυμηθώ κανένα αγούρι. Όχι, όχι. Ναι, ψέματα. Πλέον στο Βερσαία που πήγα, συνήθιζα να κάνω το μαλλιά μου πλεξίδα, που είναι και το επώνυμό μου, αλλά αυτό, όχι για αγούρι, έτσι για το Θεατίνα, για να έχουμε. Τα πανηγυρίζεις τα γκολ? Τα πανηγυρίζω, ναι. Μ' αρέσει το γκολ. Είναι ένα όταν μπαίνει, είναι ωραίο να το χαίρεσαι. Οπότε. Τα αφιερώνεις κάπου? Κάποιες φορές ναι, τα έχω αφιερώσει, ναι, τα αφιερώνω. Πότε σε συμπαίκτριες, πότε σε κόσμο που είναι έξω και έχει έρθει να με δει. Ωραία. Διάβασα ότι το όνειρό σου είναι να δημιουργήσεις μια δική σου ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών. Ναι, μια ακαδημία κατά βάση, ποδοσφαιρική καθαρά, από τη πιο μικρή ομάδα μέχρι και τη πιο μεγάλη. Αυτός είναι ο στόχος μου, και να μην είμαστε παράρτημα μιας αντρικής ομάδας. Υπάρχουν και τέτοιες ομάδες, εννοείται, ήδη τώρα, αλλά θα ήθελα να έχω εγώ τη δική μου, με τις δικές μου ευνέσεις, αξίες και ότι εγώ έχω σκεφτεί για το ποδόσφαιρο γυναικών. Ωραία. Και για να μάθει ο κόσμος ότι η Νανά Πλεξίδα δεν παίζει μόνο εντός του αγωνιστικού χώρου, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρίστρια και προπονήτρια, αλλά παίζει και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Και κερδίζει εκτός του αγωνιστικού χώρου. Καταλαβαίνεις που το πάω, Νανά? Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι όταν αγωνιζόμαστε, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Οπότε αυτό είναι πάντα ο στόχος σε οτιδήποτε κι αν. Όχι. Διότι έχεις παίξει στον Deal. Έχω περάσει από εκεί, ναι. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Με στόχο αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, να δημιουργήσω τη δική μου ακαδημία ποδοσφαίρου γυναικών. Και χάρηκα που πέρασα από εκεί. Και κέρδισες.
Κέρδισα, ναι, είχα τη χαρά και την τύχη μάλλον να κερδίσω κάτι. Έχεις παίξει και στον τροχό της τύχης. Έχω περάσει και τον τροχό της τύχης. Γενικά έχω κάνει κάποια περάσματα από την τηλεόραση, ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, Ανάνα? Έχει πλάκα, έχει το χαβαλέ του. Εγώ πηγαίνω με ένα στόχο που είναι να κερδίσω, να προβάλλω ενίοτε και τη δουλειά μου και τις ομάδες που αγωνίζομαι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι... Έχεις παίξει σε 4 τηλεπαιχνίδια? Παραπάνω έχω παίξει, αλλά... είναι κάτι πλέον που είναι αστείο να το λέω. Το ένα φέρνει το άλλο, δεν είναι κάτι. Άμα γίνει αρχή μετά και σε έχει πάει και καλά. Το τελευταίο σου ήταν με τον Χρήστο το Φερεντίνο στον Deal, στον Αλφα, έτσι? Ναι, ήταν... ναι, ας πούμε ότι ήταν αυτό. Είχες μείνει, θυμάμαι, με τα 20.000, το κουτί με τα 20.000... Όχι, όχι, δεν είχε πάει καθόλου καλά. Τα είχα βγάλει όλα. Το πήγα μέχρι τέλους και πήρα το κουτί μου που ήταν τα 1500. Α, το κουτί σου είχε 1500. Απλά ήμουν τυχερή στο τέλος που επέλεξα να ανοίξω το τελευταίο κουτί που, αν θες, το ανοίγεις. Οπότε εκεί τα διπλασίασα και. Θυμάστε τι προσφορά σου είχε κάνει? Επειδή είχα κάνει πολύ κακή πορεία, δεν είχα πάρει καλές προσφορές. Οπότε δεν ξεπέρασα ούτε το ποσό που είχα μέσα. Δηλαδή πάνω από 1200 ευρώ δεν είχα πάρει προσφορά. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, να μην είμαι και χάριστη, πήγε καλά. Καλώς εγώ το να περιμένω τα λεφτά για να συνεχίσω αυτό το όνειρο που έχω να δημιουργήσω στην δική μου. Άρα η Ανάνα Πλεξίδα σκοράρει και στην τηλεόραση. Προσπαθεί. Και όνειρό σου είναι να είχες πει να ζήσεις στην Ταϊλάνδη. Όχι να ζήσω στην Ταϊλάνδη, είχα πει ότι θέλω να ταξιδέψω στην Ταϊλάνδη, εννοείται. Και γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω, οπότε σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρεθεί μπροστά μου θα ήθελα να το επισκεφτώ. Και η Ταϊλάνδη ήταν αυτό που είχα δηλώσει όταν είχα πάει στον Deal, ότι θα δημιουργήσω τη δική μου ακαδημία. Θα είναι όλα καλά και στην επόμενη χρονιά θα χαιρετήσω να πάω το ταξίδι μου στην Ταϊλάνδη έχοντας κάνει αυτό που ονειρευόμουν. Έτσι, χαρτολογώντας το. Ποιο όνομα έχεις σκεφτεί για να ονομάσεις τη δική σου ακαδημία όταν καταφέρεις να δημιουργήσεις? Δεν το έχω σκεφτεί, η αλήθεια είναι, αλλά σίγουρα κάτι μου αρέσει έτσι να με. Θα είναι Ακαδημία Κοριτσιών ή Ακαδημία Αγοριών? Κοριτσιών. Θα είναι Ακαδημία Κοριτσιών. Δεν έχω σκεφτεί το όνομα, σίγουρα θα ήταν κάτι περιπεκτικό και η Τρικαδόρη ώστε να προσελκύσει ακόμα και τα κορίτσια που δεν είναι σίγουρα ότι θέλουν να το ακολουθήσουμε. Νάνα, πώς νιώθεις όταν είσαι στον αγωνιστικό χώρο, όταν κάνεις την προπόνηση, όταν παίζεις ποδόσφαιρο, όταν επέστρεψες τώρα και είσαι στην Ολυμπιάδα Ημιτού μετά από τόση αποχή? Η χαρά ήταν μεγάλη που επέστρεψα, σίγουρα, υπήρχε λαχτάρα. Φυσική κατάσταση 0, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επανένταξη τόσο στην ομάδα όσο και στη φυσική μου κατάσταση. Ακόμα και τώρα παλεύω να την βρω. Δεν θυμίζομαι για τη φυσική μου κατάσταση. Αυτό συμβαίνει όταν μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο. Μιλάω στην Ανά και λέω: σε παρακαλώ, προσπάθησε να τρέξεις σήμερα, να αντέξεις, να μην κουράζεσαι άδικα, να μην φλιαρείς. Δεν το καταφέρνω πάντα. Αλλά είναι τέλειο που έχω την τύχη να επιστρέψω και να προπονούμε. Ωραία. Σε αυτό το διάστημα που όλα έχουν πατήσει πόδους. Ποιος θα ήθελε να ευχαριστήσει η Ανάνα Πλεξίδα για την συνεργασία της πρώτον στον Περσέα Σύρου? Ξεκάθαρα τον κύριο Θοδωρή και την κυρία Ντίνα, τους δύο αυτούς ανθρώπους που με έχουν αγκαλιάσει και είναι πάντα εκεί δίπλα μου όσον αφορά θέματα της ομάδας και ήταν ακόμα και τώρα πάρα πολύ πρόθυμοι να με δανείσουν, να με κάνουν μεταγραφή για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα στην Ολυμπιάδα. Ξεκάθαρα τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχουμε περάσει και για όλα αυτά που θα έρθουν, γιατί τελειώνοντας το καλοκαίρι θα επιστρέψω στη Σύρο. Θαυμάζεις κάποιους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες? Ναι, θαυμάζω τον Ροναλντίνιο, είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Ο Ροναλντίνιο. Ναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει από το ποδόσφαιρο. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε μαγικά, μαγεία, πρόσφερε μαγεία, έκανε έρωτα στην μπάλα. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι το οποίο να μπορούσε να κάνει. Ήταν ένας παίκτης με μυαλό. Ήταν ένας γενναιόδωρος παίκτης που όχι μόνο σκόραρε, αλλά κοίταζε να δώσει να σκοράρουν και άλλοι παίκτες του. Συμπαίκτες του, ήταν ένας παίκτης ο οποίος συνεχίζει βασικά και μέχρι τώρα να είναι είδωλο για πολλούς ποδοσφαιριστές και δίπλα του έχουν μάθει οι μέχρι τώρα καλύτεροι ποδοσφαιριστές, οπότε δεν γίνεται να μην θαυμάζεις. Και από την τωρινή γενιά, Ανάνα?
Όχι, αυτόν δεν έχω. Δεν είμαι πιστή εκεί στο Ροναλντίνιο. Από Έλληνες? Δεν ασχολούμαι τόσο. Επειδή είμαι όλη μέρα μέσα σε ένα γήπεδο, τόσο σαν προπονήτρια όσο και σαν ποδοσφαιρίστρια, για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Μου κουράζει. Θέλω τον ελεύθερο μου χρόνο να το αφιερώσω σε κάποια άλλη ασχολία. Οπότε. Αγαπημένες ομάδες? Είμαι Ολυμπιακός. Μικρότερη, τώρα εντάξει, τα βλέπω λίγο πιο ότι είναι σαν επιχειρήσεις, οπότε δεν δίνω βάση. Δηλώνω Ολυμπιακός και μέχρι εκεί. Τι να περιμένουμε από την ανάπλεξίδα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος Α Εθνικής Γυναικών με την Ολυμπιάδα Ημιτού? Να βρει τα τρεξίματά της, τον εαυτό της, να προσφέρει ό,τι μπορεί τόσο στην Ολυμπιάδα, να διατηρήσει μια καλή φυσική κατάσταση ώστε να γυρίσει στον Περσέα να δώσει τα καλύτερα. Και γιατί όχι. Κάποιο γκολ, γιατί όχι. Είναι το ό,τι μπορεί καλύτερο να δώσει, να περιμένετε. Ωραία. Θέλω τώρα και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της έμπειρης center for του Περσέα Σύρου και τώρα της Ολυμπιάδας Ημιτού, της Νανάς Πλεξίδα, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες να τους πεις? Καλό κουράγιο. Μην σταματάτε να το στηρίζετε, πραγματικά αξίζει, είναι πάρα πολλά τα κορίτσια που το αγαπάνε και είναι κρίμα και άδικο να μην μπορούν να το υποστηρίξουν επειδή δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει μέρημνα. Ο καθένας με τον τρόπο του μπορεί να προσφέρει, τόσο να το προωθήσει όσο και να το στηρίξει πιο έμπρακτα και να είμαστε θετικοί ότι μία μέρα θα φτάσει να είναι τοπικό, βέβαια, αυτό που λέω, θα φτάσει να είναι ισότιμο τον αντρό, να γεμίζει γήπεδα, να αμείβονται οι παίκτριες, να είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να έχει ενδιαφέρον και για τους φιλάθλους. Αυτό εύχομαι και το πιστεύω, όταν θα είμαι γιαγιά, θα γίνει. Όσον αφορά το αθλητικό όμιλο τραχών που είσαι προπονήτρια, θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους? Όλη τη διοίκηση, τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, τους συναδέλφους, είμαι πολύ ευχαριστημένη με τη συνεργασία μου εκεί και ανυπομονώ να τους ξανασυναντήσω στο γήπεδο. Η Νανά Πλεξίδα, εκτός από ποδοσφαιρίστρια και προπονήτρια, υπήρξε και διαιτητίνα μάλλον. Ναι. Έχεις βγάλει τη σχολή διαιτησίας? Βέβαια, έχω περάσει και από αυτό το πόστο του ποδοσφαίρου, δεν υπάρχει κάτι πλέον που να μην έχω κάνει στο ποδόσφαιρο. Έχω τελειώσει τη σχολή διαιτησίας κανονικά, έχω υπάρξει στο παρελθόν διαιτητής και ήταν μια ωραία εμπειρία και αυτή που είχα την τύχη να ζήσω. Οριζόσουν από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΑ, από τον κύριο Μητροφάνη. Ναι, βέβαια. Ως διαιτητής ή ως επόπτρια ήσουνα? Και τα δύο. Μέχρι και K18 έχω υπάρξει ως διαιτητής. Μέχρι γάμο τοπικό αντρών ήμουν βοηθός. Και πώς όταν... Και αυτό. Ναι. Αυτό, η αγάπη για το ποδόσφαιρο ήταν τόση που μία περίοδο ήταν ένας φίλος εκεί, με παρότρινε, έλα δεν έχεις κάτι να χάσεις, η δουλειά σου είναι το μεράκι σου. Και πράγματι μια χρονιά πήγα, την έβγαλα και την ακολούθησα. Ομολογουμένως ήθελα να δω και τη σκοπιά του διαιτητή, να δω πόσο καιρό στο μάχη χρειάζεται να το κάνει αυτό κάποιος, να μάθω να φέρομαι όταν είμαι παίκτρια στο διαιτητή, αν και ποτέ δεν μιλάω, αλλά αυτή η εμπειρία με έκανε να σέβομαι ακόμα παραπάνω το διαιτητή, γιατί πραγματικά είναι καθώς ένας άνθρωπος ευθυμένος σε όλους, που προσπαθεί να φέρει το 50-50 και στις δύο ομάδες, τουλάχιστον εγώ. Όταν η Νανά Πλεξίδα πήγαινε στο γήπεδο, πώς και βλέπανε οι παράγοντες, οι ποδοσφαιριστές? Δεν έχω παράπονο, δεν με είχαν αποπάρει ποτέ. Με προσέχανε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς, γιατί δεν ήμασταν πολλές οι διαιτητίνες. Οπότε το να βλέπανε και μια αθλητική παρουσία ήταν κάτι ξεχωριστό για αυτούς. Πάλι να τους δείξω ότι δεν έχει καμία διαφορά. Απλά κι εγώ είμαι διαιτητής, δεν έχει να κάνει με το φίλο μου. Ήμουν αντικειμενική και έδινα τον καλύτερο μου αυτό. Δηλαδή δεν έχω να θυμάμαι. Έχεις δείξει κόκκινη κάρτα? Έχω δείξει μια φορά. Ήταν ένα πιτσιρίκι, το οποίο για να φτάσω να βγάλω κόκκινη κάρτα πρέπει να μου εξαντλήσει κάθε όριο. Το οποίο είχε φτάσει στα όρια της αυθάδειας και έπρεπε να συμβεί. Είχε μιλήσει άσχημα. Οπότε βγήκε η μία και μοναδική κόκκινη κάρτα που έχω δώσει ποτέ σαν διαιτητής. Κίτρινη? Κίτρινη, σαν κίτρινη, εντάξει. Έχω βγάλει σκληρά μακαρίσματα. Είναι κλασικό φαινόμενο.
Ωραία. Λοιπόν, η Νανά Πλεξίδα τα έχει κάνει όλα. Γιατί Τίνα, ποδοσφαιρίστρια, γάμα εθνική γυναικών, αλφα εθνική γυναικών, προπονήτρια στον αθλητικό όμιλο Τραχώνων, στη Δόξα Βίρονα, Φωστήρα και Σαριανή. Και κάτι που δεν είπαμε ακόμα, έχει παίξει και με την ΑΕΚ Φούτσαλ. Ναι, έχω την τύχη να ανήκω και στο δυναμικό τη ΑΕΚ, στο Φούτσαλ. Υπήρξατε πρωταθλητέ. Ακριβώ. Τη μία και μοναδική χρονιά που συνέβη το ποδόσφαιρο γυναικών Σάλλα. Μια φοβερή εμπειρία, πρωτόγνωρη. Το οποίο ομολογώ μου άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο Σάλλα. Παίζαμε σε κλειστό χώρο, αλλά και σε 5x5. Απαιτεί υψηλή τεχνική το ποδόσφαιρο Σάλλα, γρήγορε κινήσει, μετακινήσει. Και με γοήτευε γιατί ήθελε την τρίπλα, ήθελε το κάτι παραπάνω που στο ποδόσφαιρο το 11x11 συχνά δεν έχει την ευκαιρία να το κάνει γιατί δεν ακουμπάς την μπάλα τόσες πολλές φορές όσο στο ποδόσφαιρο σάλες. Και είχαμε τη χαρά στην πρώτη μας εμφάνιση με την ΑΕΚ να είμαστε και πρωταθλήτριες με τον Χρήστο Τοξτόπουλο προπονητή και πολλές από τις παίκτες που ανέφερα στο Μπερσέα να είναι συμπαίκτες και στην ΑΕΚ. Είμαστε μια ομάδα παντού. Πώς είναι από τη στιγμή που είσαι Ολυμπιακός να είσαι στην ΑΕΚ? Οξύμορο σίγουρα, αλλά αν ήμουν μικρότερη θα έλεγα παπά, δεν υπάρχει περίπτωση πλέον, το αντιμετωπίζω ξεκάθαρα, δεν έχει να κάνει, σαν άλλο η ενασχόληση, άλλο η αγάπη, δεν έχει να κάνει. Προπονητής ο κύριος Χριστόπουλος. Ναι, ο προπονητής που είχε στην Ολυμπιάδα. Και πες μου έτσι, ανέφερες κάποια ονόματα, έτσι οι συμπαίκτριές σου. Η Χριστίνα Κολοκάθη ήταν πάλι μαζί μας στην ΑΕΚ, ήταν η Εύη Καρίτσου, η Μαριάννα Ιππούμπα, η Έλληνα Δημητροπούλου, η Ξανθήπη. Τώρα μπορώ να μπερδεύω τα ονόματα. Η Αλεξάνδρα, η τερματοφύλακα. Τώρα ξανά το όνομά της. Η τερματοφύλακα των Τραχώνων, του Βαρβαρόπουλου. Η Τόνια. Η Τόνια, σωστά. Η Τόνια Βαρβαρόπουλου. Η Τόνια ήταν κάτω από το 17 πρόβλημα, χρονών. Βεβαίως εξαιρετική και ήταν και πολύ σημαντική στον τελικό η προσφορά της. Σίγουρα τώρα ξεχνάω παίκτριες. Αλλά ήταν όλη η ομάδα γεμάτη από εμπειρία, τεχνική και... Πώς είναι το ποδόσφαιρο σάλας, έτσι? Είναι ιδιαίτερο, είναι πρωτόγνωρο, απαιτεί όπως σαν λέω πολύ καλή ψυχική κατάσταση γιατί είσαι συνέχεια σε μια εγρήγορση από την άμυνα στην επίθεση και ξανά το ίδιο. Θέλει το κάτι παραπάνω όσον αφορά την τεχνική γιατί καλείσαι να παίξεις πολλές φορές το ένας με έναν, το ένας αντίον, το δύο αντίον δύο, οπότε πρέπει να έχεις ένα άλλο επίπεδο τεχνικής για να σταθείς αξιοπρεπώς στο ποδόσφαιρο σάλας και μπαίνουν πολύ παραπάνω γκολ συνήθως από ότι στο ποδόσφαιρο του 11x11. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ερχόντουσαν να σας παρακολουθήσουν? Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο αυτό, θα το θυμάμαι ότι είχαν ευτυχώς στηρίξει αυτό μας το εγχείρημα. Τους θυμάμαι σαν τώρα που ερχόντουσαν σε κάθε αγώνα και ειδικά στον τελικό τραγουδάγανε, φωνάζανε. Ήταν έτσι ό,τι πιο κοντά έχω ζήσει στις εμπειρίες των αντρών στα γήπεδα. Το να έχουμε έξω πλάζο να τραγουδάνε, να ανοίγουν καπνογόνα και να πορώνονται με εμάς. Ήταν πολύ. Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις έτσι και για αυτήν τη συνεργασία σου? Σίγουρα τις συμπαίκτριές μου και τον Χρήστο Τοξτόπουλο, τον coach που είχα τη χαρά να με καλέσει και να με εντάξει στην ομάδα. Και ανυπομονώ εννοείται και να ξαναγίνει το πρωτάθλημα σάλας και να ξεκινήσουμε και με την ΑΕΚ. Ήταν πολύ, πολύ ωραία διαδικασία. Έβαζες γκολ και εκεί, σκοράρες? Έβαζα, ναι. Θα τολμήσω να πω ότι με εγωίτευσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο 5x5 γιατί έχει πολλά στοιχεία της γειτονιάς που εγώ καλώς ή κακώς έτσι έχω μάθει ποδόσφαιρο, οπότε σε έπαιρνε λίγο παραπάνω να κάνεις το ταπουνάκι, την τρίπλα που έχω μία τάση κάποιες φορές να κάνω εις βάρος της ομάδας, κάποιες φορές όμως για καλό, οπότε έβγαζα περισσότερα γούστα εκεί πέρα, οπότε το αγάπησα πολύ. Πήγαινε στην εξέδρα να το αφιερώσεις τον γκολ, στους φιλάθλους ΑΕΚ? Δεν το έκανα αυτό, το αφιέρωνα και στα κορίτσια και σε μένα. Πώς σε δέχτηκαν έτσι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ? Ήταν πολύ ανθέρμοι, πολύ φωνάζανε, μας είχαν κάνει και αφιερώματα στα site της ΑΕΚ, δεν έχω παράπονο, η ΑΕΚ είχε προωθήσει το κομμάτι μας πάρα πολύ και ήταν εκεί και παρούσα τόσο και με την ένδυσή μας, τόσο και με τον εξοπλισμό μας, τόσο και με το κάθε τι που προέκυπτε. Γι' αυτό και νομίζω πρωταγωνιστήσαμε, δηλαδή ήταν το σύνολο καλό σε κάθε σημείο.
Ωραία. Να σου ξαναπώ. Όταν ξαναρχίσουν όλα, Νανά, ναι, πού θα πρωτοπηγαίνεις? Παντού και πουθενά. Σε όλα. Σε όλα. Όπως ξαναείπα, όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Θα πηγαίνω όπου έχω δηλώσει ότι υπάρχω, θα είμαι συνεπής και θα το τρέχω δίνοντας τον καλύτερό μου αυτό. Αυτό. Και κλείνοντας, πού θα ήθελες να αφιερώσεις όλα όσα έχεις πετύχει ως ποδοσφαιρίστρια? Πού θα ήθελα να αφιερώσω? Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σε έχει βοηθήσει, σε έχει στηρίξει από την αρχή της καριέρας ως ποδοσφαιρίστρια? Όλοι οι φίλοι, όλοι οι συγγενείς, όλοι με στηρίζαν σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα ήθελα κάπου συγκεκριμένα να το αφιερώσω. Θα το αφιέρω μόνο στον εαυτό μου που πάντα το είχε μαράζει να παίξει σε ομάδα και τα κατάφερε. Και πλέον έχω μπει τόσο πολύ στο χώρο, τόσο προπονητικά όσο και ποδοσφαιρικά. Οπότε στον εαυτό μου που καταφέρνω να κάνω αυτό που αγαπώ, να είναι η δουλειά μου, να είναι και το χόμπι μου ταυτόχρονα και να είμαι τυχερή να πηγαίνω στη δουλειά σαν να πηγαίνω στη θάλασσα ή διακοπές. Είναι πραγματικά επιλογή αυτό. Οπότε, οι καλύτερες γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα ποιες είναι? Είναι ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ, ναι, δεν θα είναι και εγώ, δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει υψηλού επίπεδου παίκτριες, με πολύ καλή οργάνωση, με πολύ στήριξη από την ίδια την ομάδα, οπότε είναι λογικό να προοδεύει και να πρωταγωνιστεί για πολλά χρόνια. Και να είναι, εννοείται, παράδειγμα προς μίμηση για πολλές άλλες γυναικείες ομάδες. Και αν μπορούμε να πούμε οι καλύτερες Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες? Τώρα έχουμε πια στα διάβαστα, γιατί όπως σας είπα δεν πολύ ασχολούμαι. Είναι πολλά τα κορίτσια τα αξιόλογα, τόσο και τα μεγαλύτερες ηλικίες και τα νεότερα που έρχονται. Οπότε επιτρέψτε μου να μην πω κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Εκτιμώ πάρα πολλές και τις καμαρώνω και τις παρακολουθώ, αλλά δεν είναι κάποια η οποία ξεχωρίζω συγκεκριμένα. Ωραία. Κλείνοντας, θα σου αναφέρω εγώ κάποια ονόματα και θα ήθελα με 2-3 λέξεις να μου πεις κάτι. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Περσέας Σύρου. Περσέας Σύρου, εξαιρετική ομάδα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι στο δυναμικό της. Είναι μια ομάδα η οποία της αξίζει να πρωταγωνιστήσει σε όποιο όμιλο και αγωνιστεί, γιατί αποτελείται από ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνουν και δεν αποσκοπούν σε κανένα κέρδος. Πραγματικά βάζουν από την τσέπη τους για να υπάρχει αυτή η ομάδα. Έχουν από πίσω τους μια τεράστια ακαδημία κοριτσιών στη Σύρο, όχι σε μια Αθήνα όπου υπάρχουν πολλά κορίτσια. Στη Σύρο έχουν καταφέρει να κάνουν τόσα πολλά κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και πραγματικά τους καμαρώνω και θα κάνω ό,τι μπορώ να προωθήσω τόσο τη δουλειά τους όσο και το να είμαι ενεργό και δυνατό μέλος της ομάδας. Ολυμπιάδα Ημιτού. Ολυμπιάδα Ημιτού είναι η ομάδα που ξεκίνησα, η ομάδα που εμφανίστηκα τόσο ποδοσφαιρικά όσο και προπονητικά. Την αγαπώ, χαίρομαι που τη βλέπω να προοδεύει και πλέον αγωνίζεται στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που έχει πίσω της πολλά νεαρά κορίτσια ταλαντούχα και σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει στο μέλλον. ΑΕΚ Φούτσαλ. ΑΕΚ Φούτσαλ. Φρέσκο πράγμα, δυνατό. Δεν το συζητώ ότι θα είναι στο μέλλον πρωταγωνίστρια. Έχουν τοποθετηθεί γερά θεμέλια, τόσο και από τον προπονητή όσο και από τις παίκτριες. Και σίγουρα αναμένεται σπουδαίο το μέλλον της. Φωστήρας Κεσαριανής. Φωστήρας Κεσαριανής. Είναι μια πολύ όμορφη ομάδα, γειτονική, παρείστικη, οικογενειακή, την οποία έχω την τύχη να εργάζομαι, αλλά ταυτόχρονα να έχω στηρίξει και βοηθήσει πάρα πολύ τη δημιουργία της ομάδας της γυναικείας, που φέτος επιχείρησε να κάνει Φωστήρας και πέτυχε με πάρα πολύ κόπο και κούραση, αλλά αυτή τη στιγμή προσμετρά στο δυναμικό του 21 δελτία κοριτσιών, τόσο πιο έμπειρα, τόσο και κορίτσια που έχουν ξεκινήσει τώρα το ποδόσφαιρο και είμαι σίγουρη ότι σύντομα θα έχει ενωδική πορεία από γάμα, βήτα, βήτα και ούτω καθεξής. Γιατί οι άνθρωποι που το τρέχουν, τόσο ο κύριος Ηλίας όσο και ο προπονητής ο Σάββας, το αγαπάνε και το κάνουν ξεκάθαρα για εμάς και όχι για να κερδίσουμε κάτι. Ωραία. Ηλίας Αλευρής. Ηλίας Αλευρής. Είναι ο κύριος Ηλίας, ο
δεν θέλω να το πω εγώ τότε, γιατί δεν τον βλέπω έτσι. Το βλέπω σαν μπαμπά μου στο ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει στηρίξει πάρα πολύ, τόσο στην ομάδα, σαν προπονήτρια. Μου έχει δώσει ευκαιρίες, μου έχει δώσει το χώρο να ενεργώ όπως θέλω. Μου έχει δώσει το χώρο και την, αν θέλετε, τα κλειδιά στο να τρέχω ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το γυναικείο στο Φωστήρα και Σαριανής, τόσο στα μικρά κορίτσια που είναι εξ ολοκλήρου δική μου υπόθεση, όσο και στο γυναικείο όπου το τρέχουμε πάρα πολύ και θέλουμε να πρωταγωνιστήσει στη γάμα εθνική. Δόξα Βύρωνος. Είναι ένα νέο σπίτι που έχω επιλέξει προπονητικά φέτος. Είμαι πολύ χαρούμενη που υπάρχω σε αυτό. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η ιστορική ομάδα δεν έχει παρά να φοβηθεί κάτι και χαίρομαι που είμαι και εγώ κομμάτι της και πώς να το πω, τα μικρά βοράκια περνάνε από μένα στο να μάθουν το πρώτο τους βήματα του ποδοσφαιρικά. Αθλητικός όμιλος Τραχώνων Αλίμου. Τράγωνες Αλίμου είναι μια ομάδα που και εκεί είμαι 2 χρόνια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη τόσο από τους συναδέλφους, το προπονητικό team, τεχνικό διευθυντή, πρόεδρο, και είναι ένας μεγάλος σύλλογος που το ό,τι και να πω τώρα εγώ είναι λίγο. Είναι δοκιμασμένο στον χρόνο και τους εύχομαι καλή αρχή όταν ξαναρχίσουν όλα τα πράγματα. Ο coach, ο κύριος Χριστόπουλος. Ο coach μου στην ΑΕΚ και πρώην coach στην Ολυμπιάδα Μητρού. Είχαμε μια σχέση μίσους και πάθους με τον Χριστό, τον Χριστόπουλο. Είναι ένας πολύ αξιόλογος συνάδελφος, γιατί είναι και εκείνος γνωστής και προπονητής. Ποδοσφαιρικά δεν τα πηγαίναμε καλά σαν προπονητής παίκτρια, γιατί δεν με πίστευε πολύ, κοντραριζόμασταν. Αλλά πάντα καταφέρναμε να συμβαδίσουμε και να προχωράμε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη μας αυτή τη συνεργασία που είμαστε μαζί τώρα και στην ΑΕΚ. Τα καλύτερα, όσο και αν έχουμε τσακωθεί, πάντα είναι αυτό, σχέση αγάπης, μίσους και αγάπης, πώς το λένε αυτό. Ο νέος σου προπονητής στην Ολυμπιάδα Μητρού, ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Ένας πολύ αξιόλογος προπονητής, φτασμένος, μετρημένος, με στόχο, πειθαρχία. Είναι και ο λόγος που είμαι βασικά και στην Ολυμπιάδα τώρα, που επέλεξα να κάνω αυτό από την περίοδο που δεν υπάρχει κινητικότητα πουθενά αλλού. Χαίρομαι που προπονούμε με εκείνο και έχω πολλά να πάρω από τις προπονητικές του τεχνικές. Και κλείνοντας, ο προπονητής σου, ο πρώην μάλλον προπονητής σου στον Περσέα Σύρου. Ο κύριος Θοδωρής. Ο κύριος Θοδωρής. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός προπονητής, που έχουμε συνεργαστεί άριστα όλο αυτό το διάστημα που ήμασταν εκεί. Πάντα θα βρει τον τρόπο να σε κάνει να δώσει τον καλύτερό σου εαυτό. Δεν θα σε αγχώσει, θα πιστέψει σε σένα ακόμα και όταν δεν είσαι σε φόρμα. Έχει τον τρόπο του και είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Είναι αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ στο coach Θοδωρή. Ωραία. Και κλείνοντας, θα ξαναπήγαινες στον deal. Αν δεν ξαναπήγαινα. Ναι, θα ξαναπήγαινα γιατί δεν θέλω να είμαι αχάριστη, αλλά ευθύνος του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε θα ήθελα να πάρω παραπάνω χρήματα, γιατί η Ακαδημία δεν στείνεται με το ποσό που κέρδισα. Οπότε, αν και εφόσον μπορούσε να συμβεί αυτό, γιατί όχι να το ξανάκανα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία και αρκετά γκολ με την Ολυμπιάδα Ημιτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι. Ευχαριστώ. Γεια σας.